Γιάννη, τι έφεξε και η ομάδα σου, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη παρότι προηγήθηκε 2-0. Κοίταξε να δεις, δεν είχαμε σταθερότητα. Πιστεύω μετά το δεύτερο σετ έπεσε η απόδοσή μας, ήρθε λίγο τον ευρισμό σε εμάς. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού σταθερή απόδοση. Για να κερδίσει την ομάδα του Ολυμπιακού πρέπει να κάνει την υπέρβαση σε κάποιες φάσεις και να έχει μια καλή σταθερή απόδοση. Αυτή πιστεύω ότι είναι η λόγη που έχω σήμερα. Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έρχεται. Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε οπωσδήποτε τους βαθμούς. Και θα προετοιμαστούμε όλη τη εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Εσύ θα αντέξεις μέχρι το τέλος της σεζόν. Έτσι λέω. Και η φάση εδώ που έπεσε και η κίτρινη, στέκεσαι αυτή ή μη ήταν... Αυτό ήταν ένα δείγμα της νευρικότητας που υπήρχε μέσα στο παιχνίδι, γιατί ήταν στο 16-13. Εντάξει, δεν είναι φάση που κρίνει ένα αγώνα, αλλά σίγουρα δημιουργεί ένα εκνευρισμό για το διάρκεια του παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ.